κίνητρο. Κατά κανόνα όμως ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να επωφεληθούν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που επωφελήθηκαν και είτε υπήρξαν μαυραγωρίτες, είτε οικονομικοί δοσύλλογοι, είτε είχαν μια παρεμφερή στάση προδοτική, μειοδοτική, ό,τι θέλετε, η ουσία είναι ότι αυτοί έχουν παρουσία σε όλη την έκταση της κατεχόμενης Ελλάδος και βεβαίως και στη Θεσσαλονίκη, όσο κατά αναλογία έχουν και σε άλλες περιοχές στην Αθήνα. Και αν θέλετε, από μια έρευνα που έχω κάνει, η αναλογικά οι περισσότεροι δοσύλλογοι και με εντονότερη δράση υπήρξαν στην Κρήτη. Εδώ ξέρω ότι υπάρχουν και κάποιοι κριτικοί, να μην προλάβουμε να διαμαρτυρηθούν, διότι αυτό είναι γεγονός. Θα σας θυμίσω ότι και το έγκλημα του Χορτιάτη έχει γίνει από σώμα κριτικών υπό τον Φρίτ Σούμπερ. Είναι επιμέρους, ας πούμε, η μικρή ιστορία αυτή, αλλά οι άνθρωποι που τότε είχαν αυτό το πνεύμα της συνεργασίας με τον κατακτητή, και κάποιοι από αυτούς απέκτησαν μεγάλες περιουσίες, τις οποίες μπόρεσαν στη συνέχεια να διοικητεύσουν στους φυσικούς επιγόνους τους. Μπορεί κάλλιστα σήμερα να υπάρχουν και στη νέα αυτή κυβέρνηση άνθρωποι που μπορεί να είχαν συνεργασία. Βέβαια δεν είναι το ζητούμενο αυτό, ούτε ο στόχος είναι να σκανδαλολογούμε αναζητώντας ποιανού ο πατέρας ή ο παππούς είχαν τέτοια ανάμειξη. Αυτό όμως που μπορεί να έχει αξία ιδιαίτερη είναι ότι υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο διαχέεται από τα χρόνια εκείνα και συνεχίζεται. Αν θέλεις να ψάξετε, μπορείτε να το βρείτε και πιο πριν, σε προηγούμενες ιστορικές φάσεις. Και αυτή τη στιγμή, καθώς έχει έρθει η συγκυρία και η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη φάση της κρίσης και της χρεοκοπίας δηλαδή, τα συμπτώματα είναι κάπως πιο έντονα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι και αυτή τη στιγμή που πονάει ο κόσμος, που υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε, που υποφέρουν, που έχει αλλάξει η ζωή τους, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που επωφελούνται και κερδίζουν. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και στην κατοχή. Και τότε που υπήρχε αυτή η ανθρωπιστική κρίση, γίνονταν εκτελέσεις, υπήρχε πείνα, κάποιοι επωφελούντο και κέρδισαν χρήματα. Σε αυτό το βιβλίο τα άγνωτα μυστικά της κατοχής, που όπως σας είπα είναι ο πρώτος τόμος, γίνεται και μία αναφορά σε ένα θέμα το οποίο από μόνο του έχει μία δυσκολία επικοινωνιακή, το θέμα των Εβραίων δοσυλλόγων. Και πρόσφατα μάλιστα, οφείλω να σας πω, έτυχε να γνωρίσω σε μία εκδήλωση τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, λίγο πριν εκδοθεί το βιβλίο μου, και στεναχωρέθηκε όταν του είπα τα περιεχόμενα που θα έχει. Ο άνθρωπος είναι ευγενέστατος και συμπαθέστατος, αλλά προφανώς το θέμα ενόχλησε, διότι αυτό, αν θέλετε, βάζει σε μία σκέψη ότι και οι Εβραίοι που έχουμε την εικόνα ότι ήταν στο στόχαστρο πας θυσία να σκοτωθούν, είχαν τη διάθεση και το έκαναν και συνεργάστηκαν. Και δεν έχει καμία αξία πόσοι είναι και τι έκταση. Πάντως, ενημερωτικά σας λέω, της τάξης των 500 ανθρώπων στην Ελλάδα οι Εβραίοι δοσύλλογοι, που κάποιοι από αυτούς τιμωρήθηκαν. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, βέβαια. Κατά το μέγιστο μέρος είναι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης. Και ξέρετε, αρκετοί από αυτούς διώχθηκαν με πρωτοβουλία των ομοθρήσκων τους και ομοφύλων τους. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και εδώ ακόμα και τώρα επιχειρήσεις που προέρχονται από τέτοια ονόματα ως συνέχεια, είτε διότι δεν διώχθηκαν, είτε διώχθηκαν ελαφρώς, ας το πούμε έτσι. Αλλά το θέμα των Εβραίων δοσυλλόγων έχει και μια άλλη σημασία,
διότι θερμή εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή εδώ ήταν ο μεγαλύτερος πληθυσμός, εμφανίζουν Θεσσαλονικείς να ασχολούνται με τη δίωξη των Εβραίων σε συνεργασία με τους Γερμανούς για να τους πάρουν περιουσίες κλπ. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ασφαλώς. Αλλά έχετε διανοηθεί ότι μπορεί να ήταν και Εβραίοι αυτοί που συνεργάζονταν για την δίωξη των Εβραίων σε συνεργασία με τους Γερμανούς. Και θα σας πω έτσι πολύ πρόχειρα τα ονόματα του Βιτάλ Χασόν, ας πούμε, ή των αδερφών Ρεκανάτη. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Υπάρχει και ο Κούνιο. Υπάρχει ο Αλμπάλα. Υπάρχουν περιπτώσεις άλλες. Κάποιοι από αυτούς αθώθηκαν. Ξέρω και στην Αθήνα παρόμοιες περιπτώσεις. Εβραίων που συνεργάστηκαν με πάθος και εδώ έχουμε και το εξής φαινόμενο ότι οι Εβραίοι στην Ινδία, στο Μεσοπόλεμο, ιδίως προς τα τελευταία χρόνια, φρόντιζαν να έχουν και μια άλλη υπηκότητα πλην της ελληνικής που τους φάνηκε χρήσιμη. Έχουμε λοιπόν τους Ιταλούς και Ισπανούς. Η Ισπανική βέβαια έχει μια έννοια, καθώς είναι η καταγωγή τους, με μια διαφορά. Ότι μετά από 450 χρόνια θυμούνται την Ισπανική υπηκότητα και ευχαρίστως τη δίνει το Ισπανικό κράτος. Αλλά η Ιταλική υπηκότητα που δόθηκε από την εποχή της Μικράς Ασίας και ύστερα και εκείνα τα χρόνια 20-22 και ύστερα, που έχει και μια άλλη έννοια διότι έχει και μια πολιτική, και απλά να σας αναφέρω ότι ένας από τα παιδιά Μοδιάνο, από τους Μοδιάνο, ήταν ο εκπρόσωπος του Ιταλικού Φασιστικού Κόμματος στην Ελλάδα ήδη από το 1931-32. Και τώρα πρόσφατα, πριν 1-2 χρόνια, δόθηκε στη δημοσιότητα η πληροφορία ότι ανοίχθηκαν τα αρχεία του Ιταλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχαν θέματα των Εβραίων, προσπαθώντας να μας περάσουν το μήνυμα ότι οι Ιταλοί ενδιαφέρονταν για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Με μία διαφορά, ότι τα χρόνια εκείνα που αναφέρονται αυτές τις πληροφορίες, που είναι πρώτου πολέμου, υπήρχε θέμα προσιλητισμού, δηλαδή μάλλον απόπειρας να επιβληθεί η επιρροή της ιταλικής κουλτούρας εδώ, συνδυασμένη όμως με εβραϊκές κινήσεις. Και αν αυτό το συνδυάστηκε με το γεγονός που σας λέω ότι το Ιταλικό Φασιστικό Κόμμα εξεπροσωπείται εδώ στην Θεσσαλονίκη από Εβραίους, αντιλαμβάνεστε ότι παίχτηκε και ένα παιχνίδι κάπου, το οποίο δεν είναι τιμητικό ως προς αυτό. Δηλαδή δεν έχω κανένα λόγο να κατηγορήσω την εβραϊκή κοινότητα, ας πούμε, για το τι έκανε πρώτου πολέμου. Εγώ απλώς θέλησα αυτά τα θέματα να τα καταγράψω ιστορικά, να μπορεί ο αναγνώστης να βγάλει τα συμπεράσματά του και κυρίως να είναι σε θέση, ελέγχοντας και τη δική μου δουλειά μέσα από την έρευνα που έχω κάνει, να σχηματίσει μια δική του άποψη για τα ζητήματα αυτά τα κρίσιμα, όπως είναι η υπόθεση Μέρτεν, ας πούμε, που έχει απασχολήσει τόσο πολύ την ελληνική κοινή γνώμη διαχρονικά ήδη από την εποχή του πολέμου, αλλά κατ' εξοχήν από τα μέσα της δεκαετίας 50 που προέκυψε στην ελληνική πολιτική. Θα σας θυμίσω ότι μέχρι και πρόσφατα, ακόμα πριν 10 χρόνια περίπου, 8 χρόνια, γίνονταν έρευνες για τον μυθόδη, υποτίθεται, ας πούμε, θησαυρό του Μέρτεν, ο οποίος θησαυρός γινόταν με άδεια του Κεντρικού Διαλυτικού Συμβουλίου, διότι αυτός θα ήταν ο κύριος αποδέκτης των χρημάτων όταν θα βρίσκονταν. Ένας θησαυρός που τελικά ήταν φρούδα, δεν εντοπίστηκε καν κάτι σοβαρό. Πάντως, αυτό ήθελα να σας επισημάνω, ότι κάπου οφείλουμε την ιστορία να την βλέπουμε σε όλες τις διαστάσεις της, να την σεβόμαστε, πάνω απ' όλα την ιστορική αλήθεια, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, και αυτούς όλους τους μύθους που διαχέονται, όσο γίνεται να τους ελέγχουμε, για να μπορούμε να βγάζουμε σωστά συμπεράσματα. Αυτό άλλωστε είναι και η εξελικτική πορεία της ιστορίας
έτσι λειτουργεί. Γι' αυτό και έρχονται στιγμές που διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά, κάποια από τα θέματα τα οποία είχαμε πιστέψει και είχαμε υποστηρίξει είτε υπέρ είτε κατά, τελικά δεν ήταν παρά ένας απλός μύθος.